εγκαινιάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας η κλινική αποκατάστασης ασθενών με κακώσεις νοτιαίου μυελού που θα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και θα καλύπτει ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με το Newsbeat. Η νέα μονάδα διαθέτει τμήματα νοσηλείας 20 κλινών, φυσικοθεραπείας, εκγύμνασης και υδροθεραπείας, λουτροθεραπείας. Σε καθημερινή βάση θα αντιμετωπίζονται περίπου 30 ασθενείς και θα εφαρμόζονται προγράμματα άμεσης αλλά και όψιμης αποκατάστασης με σκοπό την ταχύτερη και πληρέστερη κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των ασθενών. Η κλινική ήδη έχει ξεκινήσει να στελεχώνεται με ιατρικό προσωπικό που αποτελείται από νευροχειρουργούς, ορθοπαιδικούς, φυσίατρους και άλλες ειδικότητες όπως επίσης από νοσηλευτικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Στην τελετή τώρα των εγγενείων παρευρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Νίκος Πολύζος, ο οποίος αφού εξήρε την προσφορά του Δημήτρη Σφίκα, πρόσθεσε ότι η πολιτεία οφείλει να στηρίζει τέτοιες ενέργειες, μάλιστα όπως τόνισε το Υπουργείο θα μεριμνήσει για τη στήριξη της μονάδας με προσωπικό. Παριστάνοντας τον υπάλληλο της εφορίας ή τον φίλο συγγενικού προσώπου, ένα 49χρονος εξαπατούσε ηλικιωμένα άτομα αποσπώντας τους χρηματικά ποσά. Πιο συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου 7 περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων ατόμων στην περιοχή του Αγρινίου. Από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι ο 49χρονος από τις 15 Μαρτίου έως τις 27 Απριλίου αποσπούσε διάφορα χρηματικά ποσά από ηλικιωμένους προσποιούμενους τον υπάλληλο της εφορίας ή το φύλο συγγενικών ατόμων των εξαπατημένων. Ο 49χρονος με τη μέθοδο αυτή δρούσε σε περιοχές του Αγρινίου, έχοντας αποκομίσει μέχρι σήμερα παράνομα περιουσιακά ωφέλη που ανέρχονται στα 13.000 περίπου ευρώ. Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένων παραστάσεων σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας, η θεατρική ομάδα Real Lies αποφάσισε να οργανώσει περιοδία με το έργο 8 θανάσιμα αμαρτήματα του Κωνσταντίνου Παπαχρήστου. Το έργο παρουσιάζεται και στο Μεσολόγγι και πρόκειται για μια αστυνομική κωμωδία με άρωμα film noir, έχει διάρκεια 80 λεπτών και ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Παύλο Εμμανουηλίδη με τους Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλο, Ρούλα Μανιάτη, Ναταλία Μονογιούδη, Κωνσταντίνο Πλεμένο, Βασίλη Τσιγκριτσάρη, Σταύρο Τσιτσόπουλο, Αλεξάνδρα Φωτίου. Στις 29 Ιουλίου ορίστηκε η καταληκτική προθεσμία για την πληρώμη της εισφοράς στον ΕΛΓΑ με νέα υπουργική απόφαση, είτε με πάγια εντολή, είτε με διακανονισμό σε μετρητά και δόσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ο λογαριασμός τους θα χρεωθεί το ποσό της εισφοράς ανεξάρτητα από το πόσα χρήματα θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα μέσα. Στη δεύτερη περίπτωση, οι παραγωγοί πρέπει να καταθέσουν το ποσό που τους αναλογεί στο λογαριασμό του ΕΛΓΑ στην Αγροτική Τράπεζα, προσκομίζοντας το έντυπο της δήλωσης καλλιέργειας ή εκτροφής. Τα συγκεκριμένα προβλέπει η τροποποιητική απόφαση που συμπεριλαμβάνει το έντυπο της δήλωσης, αλλά και αναλυτικά τους όρους υπογραφής της πάγιας εντολής από τους παραγωγούς προς την τράπεζα.